Νωρίτερα, ο οποίο πρεσβεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει σταθερότητα και η πίεση δεν είχε επαρκέ αποτελέσματα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι η Βουλγαρία απέτησε από τα Σκόπια προκειμένου να συνεχίσουν. Όπως επίσης αυτό λέει ο Γιώργος, ότι η Ελλάδα δεν ήλεξε την Ευρωπαϊκή Βουλή της Αλβανίας, όπως λέει αυτό, ότι η Βουλγαρία υποχρέωσε τα Σκόπια να συμπεριλάβουν, αλλά το σύνταγμά του, να συμπεριλάβουν στο Σύνταγμα αναθεώρηση βουλγαρική νεολαία, η οποία καταγεγραμμένη σύμφωνα με το κράτος του Σκοπίου είναι 3.500 άτομα, δηλαδή για 3.500 άτομα η Βουλγαρία υποχρέωσε τα Σκόπια να αλλάξει το σύνταγμά του για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Και η Ελλάδα με μια μειονότητα τουλάχιστον 200.000, όπως υπόθηκε νωρίτερα, δεν μπόρεσε να συσταλήσει το αθνόδο του διεθνώς αναγνωρισμένου η δική μας. Το λέω αυτό επειδή υπάρχει μια δικαιολογία που ξέρει ποτέ ο κύριος Πρέσβης, το ξέρει ο κύριος Σεριός, το ξέρει ο κύριος Γκουροπέδος διαχρονικά, ότι στα θέματα της Τουρκίας όταν ενίοτε η Ελλάδα υποχωρεί εντός εκτός αγωγικών, υπάρχει επίκληση του μεγέθους της Τουρκίας. Απέναντι στην Αλβανία τα μεγέθη είναι αντίστοιχα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος του άλλου, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ορισμένες φορές μικρό μέγεθος εμείς. Να δώσω το λόγο στον συγγραφέα του κ. Βαγγέλη Παπαχρήστο. Κ. Παπαχρήστο. Ευχαριστώ κύριε Καλωρίτη. Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς τους αξιόλογους και τους αξιόπινες προσωπικότητες, τον Διευθυντή του Διεθνούς Δικαίου και τον Βουλευτή του Εμμύρου Συρίγου. Τον Μουλάνη Υπουργό, τον κύριο Λοβέρδο. Τον Διευθυντή Επιτιμής, τον κύριο Μαλιά. Που απήντησαν αμέσως στην πρόσκλησή μου ώστε να μιλήσουν για αυτό το κονημά μου. Και είναι μεγάλη μου τιμή και είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καλαρίτη που ακούω τις εκπομπές όλες αυτό το δίνει, αλλά είναι τιμή μου σήμερα που τον γνώρισα από κοντά. Να ευχαριστήσω και το γραφείο του κύριου Συρίγου και ιδιαίτερα τον Φίλο των Γοροπηρωτών, ο οποίος με όθησε για να παρουσιάσω το βιβλίο αυτό εδώ πέρα στην Αθήνα. Και ανέλαβε όλη την προετοιμασία αυτής της παρουσίας τον κύριο τον Γιώργο Τονίτσα. Όλες αυτές τις προσωπικότητες που έχω την τιμή απόψε, δηλαδή να παρακολουθήσουν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου, να μην τους αναφέρω δηλαδή με το όνομά τους, αλλά θα αναφέρω, θα με συγχωρέσετε, θα αναφέρω τον κύριο Ευάγγελο Αγγελάκο, ο οποίος κάθισε ένα μήνα μαζί με την οικογένειά του στο ξενοδοχείο των Τυράννων. Είχε αφήσει και τον Μούση του και πάλι και λέει δεν θα ξερίσω τον Μούση εάν δεν θα απελευθερωθούν οι πέντε. Γιατί δεν πρέπει να πρέπει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμάκο που σας είδα απόψε εδώ πέρα. Μεγάλη μας τιμή. Και όλους εσάς που αφήσατε τις δουλειές σας και ήρθατε απόψε για να παρακολουθήσετε όχι ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά νομίζω ένα ιστορικό βιβλίο, το οποίο πραγματικά καθρεφτίζει την νεότερη ιστορία του βορειοπηρωτικού ελληνισμού. Γιατί ξέρουμε όλοι μαζί πάρα πολύ καλά ότι στο διάβασμα της ιστορίας οι εχθροί της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας και της πιστεώς μας, οι εχθροί των ελληνικών γραμμάτων και του ελληνικού πολιτισμού εστράφησαν με μανία κατά τη σαμωμή του μεγαλοφρίας του ελληνικού πνεύματος. Υπερθυμίζαν ένα μεγαλοπρεπός στο άνοιγμα του πρώτου αυγανικού σχολείου. Και δεν τολμούσαμε καν να λέγαμε πως και τα δικά μας σχολεία ήταν παλιότερο νομίσματος. Γιορτάζαμε μεγαλοπρεπώς πολλές γιορτές και επετείους, σκιάζοντας τις δικές μας γιορτές και τα δικά μας σύμβολα. Χειροκροτούσαμε τα λόγια του Αντίχριστου και δεν είχαμε το δικαίωμα, δεν τολμούσαμε να σηκώσουμε τη δική μας φωνή. Στα μέσα του 1990 και αρχές του 1991 δημιουργήθηκαν οι συγκυρίες ώστε και στην Αλβανία να φυσήξει ένας καινούργιος άνεμος. Ένας άνεμος που έβγαλε μπροστά το τείχος της ντροπής και τα διχροφόρα σηματοπλέγματα και έριξε τα πρώτα θεμέλια της δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που έδωσε τη δυνατότητα να πέσει ο μύθος του μονοκομματισμού και να δημιουργηθούν διάφορα κομματικά κόμματα. Σε αυτά τα πλαίσια και οι Έλληνες της Αλβανίας κοιτάξτε στα μάτια. Μέσα τους ξύπνησαν οι διδαχές των προγόνων τους. Έδωσαν τα χέρια ένα στο άλλο, συσπηρώθηκαν και είδεσαν τη δική τους οργάνωση.
τη δική τους φωνή, το δικό τους σύμβολο. Τη Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας με το όνομα Ομόνια. Στις 11 του Ιανουαρίου του 1991. Ενθαρρύνθηκε και αναπτερώθηκε ο βορειοπαιδικός ελληνισμός με την εμφάνιση αυτού του φορέα. Ένας φορέας δικός του, βγαλμένος από τα σπλάχνα του, που έγινε από την αρχή το κόκκινο πανί για τις αγωνικές αρχές και τους εθνικιστικούς κύκλους της χώρας, άρχισαν να την δασκολογούν, να την δυσφημίζουν, να την κατακριουργούν. Διότι, γιατί, η Ομόνια ορθώθηκε, προχώρησε στην ελληνική πορεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να συσπηρώσει γύρω της όλους τους Έλληνες Αλβανίας. Πράγμα που συνέβη για πρώτη φορά σε όλη την ιστορία του βορειοπαιδικού ελληνισμού. Διότι κατέστη η τρίτη πολιτική δύναμη στη χώρα με την καθολική της νίκη στις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές στις 31 Μαρτίου 1991, αναδεικνύοντας 5 βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο των 140 εδρών. Μεγάλη νίκη. Και σε αυτές τις τοπικές αυτοδιοίκησεις στις 26 Ιουλίου 1992, αναδεικνύοντας 3 νομάρχες, 2 δημάρχους, 10 επάρχους και πάρα πολλούς νομαρχιακούς, δημοτικούς και επαρχιακούς συμβούλους, για τις οποίες ο μακαριστός Σεβαστιανός σε συνέντευξη που είχε πει: «Εσείς αδερφοί βορειοπηρώτες δεν κάνατε εκλογές, κάνατε δημοψήφισμα». Διότι η Ομόνια ήταν αξιόλογη προσφορά της στο θέμα της λειτουργίας των εκκλησιών και των θρησκευτικών τελετών, της διδασκαλίας της μητρικής μας γλώσσας σε όλο τον κύκλο του οκτάχρονου σχολείου, στο άδειγμα για πρώτη φορά ελληνικών σχολείων σε πόλη και χωριά με ανοιχτό πληθυσμό, αυτά που είπε και ο κύριος Δούλες, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον παρέλειψα, να με συγχωρέσει, το λέω τώρα, και να δοθεί μια τεράστια μάχη, και να γίνουν αυτά, χρειάζεται να γίνει μια τεράστια μάχη με 3 μεγάλα συλλαλητήρια στους Αγίους 40 και στο Αγγερό Καστρό, με αποχή μαθητών και δασκάλων από τα μαθήματα στο θέμα της ελεύθερης επικοινωνίας με τον εθνικό κορμό και άλλα και άλλα. Διότι η Ομόνια ανέβασε το κύρος και την υπολοιψή της διαμέσου της πολιτισμένης εμφάνισής της και των δημοκρατικών μορφών απαιτήσεων για τα δικαιώματα και προστασία των συμφερόντων της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όχι μόνο στα αλβανικά, αλλά και στα ευρωπαϊκά χώρα. Στα αλβανικά χώρα, ποιο είναι αυτό το οποίο του δίνεται μεγάλη έμφαση και μέσα στο βιβλίο? Πρωτοστατεί το ψήφισμα του Μαρτίου 1993 με 12 αιτήματα της Ομόνιας για πρώτη φορά, που ήταν αιτήματα για τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, για το οποίο έγιναν συναντήσεις μόνο τα πολιτικά αλβανικά κόμματα με την αλβανική ηγεσία και στάθηκε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, και για το οποίο ο ανακριτής Στατήρανα με τη δίκη των 5 ανέκρινε 2 μέρες κατά σειρά. Τι θέλατε εσείς με τα 12 αιτήματα, τι σκοπεύατε? Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό ήταν το ψήφισμα της Ομόνιας αυτής της εποχής. Ενώ στα διεθνή φόρα έχουμε τα υπομνήματα, διαμαρτυρίες, συναντήσεις κατεδίαν ανάγκη στον Συμβούλιο της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ να επισκεφτούν το δικό μας χώρο στις 23 Ιουλίου του 1993, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκδοσε το ψήφισμα για πολιτιστική και θρησκευτική αυτονομία. Πρώτη φορά. Ανάγκασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει πολιτιστική αυτονομία. Ήταν το πρώτο βήμα της ελληνόφωνης μειονότητας στην Αλβανία. Ενώ στην έκθεση του Στέντιρ Πάτερ το Ιούνιο του 2000 αναφέρεται στην καταπάτηση των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας και το Συμβούλιο της Ευρώπης επισημάνει: «Στη χυμάρα που ζει η ελληνόφωνη μειονότητα, στη χυμάρα που ζει η ελληνόφωνη μειονότητα», για πρώτη φορά αναγκάσαμε να το ακούσει και ο Ράμα μαζί με τους άλλους, τους συμβούλους του. Η καμπάνια των εκλογών σημαδεύτηκε από εθνικιστικές λειτουργίες και έλαβαν χώρο σοβαρές παρατυπίες. Αυτή η φόρα, αυτή η αγωνιστικότητα, αυτές οι επιτυχίες της Ομόνιας δεν άρεσαν στην ελληνική ηγεσία και τους εθνικιστικούς κύκλους, και από την αρχή της συντεσίσης και στη συνέχεια στο διάλογο.
η Ομόνοια αντιμετώπισε περίπλοκες καταστάσεις, δύσκολες της μεταβατικής περίοδου, στιγμές, χρονιές κρίσιμες, βέλη από όλες τις κατευθύνσεις. Με τον αποκλεισμό της ως εκλογικό υποκείμενο στις δεύτερες προεδρευτικές εκλογές που έγιναν το 1992, δεν δόθηκε το δικαίωμα στην Ομόνοια να κατέβει ως εκλογικό υποκείμενο. Με την απέλαση του αρχιματίτη Χρυσόστομου Μαϊδόνη, που ήταν ένα χτύπημα κατά της Ορθοδοξίας, και του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου το 1993, με την απέλαση του Γενικού Προξένου στον κύριο Χρήστο Χρήστο Γιακώβου το 1994, με κάποιο καλά οργανωμένο σχέδιο για τη διάλυση της Ομόνοιας, με την αφομοίωση και συρρήκνωση του μηνωτικού χώρου διαμέσου του εκφοβισμού των Ελλήνων πολιτών της Αλβανίας, προκειμένου να εγκαταλείψουν τον χώρο, και τις καθόδου κατά δεκάδων αλβανικών οικογενειών από τη Βόρεια και Μέσα Αλβανία των λαϊλασιών, των ντροπών και της ψυχολογικής βίας. Με την καταστροφή των γραφείων της Ομόνοιας του Αγίου Σαράντα και Αντιρόγαστρο, το κάψιμο των καταστημάτων των Ελλήνων εμπόρων του Αγίου Σαράντα, με το αποκορύφωμα τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, που οδήγησαν στα κρατητήρια γύρω στα 300 άτομα, και τη δίκη παροδία των Βυράνων ενάντια των 5 ηγετών της Ομόνοιας στις 15 του Αυγούστου του 1994. Δίκη που είχε σκοπό να διαλύσει την ίδια την οργάνωση, να φοβήσει τον βορειοπυρικό ελληνισμό, να αντιβαρθεί και κατά της Ελλάδος. Τέλος ήταν οι στόχοι που είχε η δοκαρβαντική κυβέρνηση. Σκηνικό που το ξαναβλέπουμε σήμερα μετά από 30 χρόνια. Με τη σύλληψη του Προέδρου της Ομόνοιας Χυμάρας και εκλεγμένου Δημάρχου Φρίντου Μπελιέρη. Μια ποτική δίκη, όπως είναι αποκαλεί μεγαλοφόνος και ο πρόεδρος του Κιάδρα Βάνια Ρουτούλης, που μαζί με την πρέσβη μας Αντίνα κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση δεν απουσίασαν σε καμιά συνεδρίαση δικαστηρίου. Όπως και τον ενδιαφέρον που παρακολουθείται όλη η υπόθεση η ελληνική πολιτεία και την δίκαια αποφασή της στις Βρυξέλλες. Με ψεύτικες δουλευμένες κατηγορίες συνεχίζουν να τον κρατούν στη φυλακή και μετά από κατακραυγές άφησαν με περιοριστικούς όρους τον συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση. Βλέπαμε η ιστορία να επαναλαμβάνεται. Με τις εμψυχρό δολοφονίες που συνέβησαν στον χώρο μας, του Αριστοτέλη του Γκούμα, στη Χεμάρα στις 12 του Αυγούστου του 2010, που το μαθημά του εντός εισαγωγικών ήταν που μιλούσε την μητρική του γλώσσα την ελληνική, και του Κωνσταντίνου Κατσέφα στους Βελεράτες την 28 Οκτωβρίου του 2008 μέρος εθνικής μας εορτής να κάνω αυτό το κακό, που το αμάρτημά του γέμισε την πλατεία και τους δρόμους του χωριού με τις εθνικές μας και τις εθνικές μας εορτές με την γαλανόλευση. Αυτό ήταν το αμάρτημά του. Τον δολοφόνησαν ψυχρό. Αν ο γραφιάς δεν έβλεπε και δεν κατάγγελνε η αδικία και η ατιμία, δεν θα έκανε καμία τιμωρία στον κόσμο και η αρετή και ο πόνος καμία να μην βγει. Λίγος καιρός θα περνούσε και όλα θα σβήνανε από τη μνήμη του ανθρώπου, γράφει ο μεγάλος μας Καζαντζάκης στο περίφημο διστορμά του ο Ανίθωρος. Έγινε κι εγώ λοιπόν ένας μικρός γραφιάς του Καζαντζάκη, όχι, δεν έλεγε τον κάτι ο Καζαντζάκη, και σκέφτηκα πως όλα αυτά που υπόθηκαν, οι στόχοι της Ομόνοιας, τα ανακοινοθέντα, τα υπομνήματα, οι ανακοινώσεις που ενθάρρυναν τα μέλη της στον δύσκολο αγώνα, οι διαμαρτυρίες, οι δηλώσεις, οι καταγγελίες για την παραβίαση των δικαιωμάτων από τις αλβανικές αρχές στα διεθνή φόρα, οι συναντήσεις με προϊσταμένους και με τις αρχές και με αρχές εντός και εκτός χώρας, τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ομόνοιας και που έδωσαν μάχες για τα δικαιώματα των βοηθειωτών, φορείς, συλλόγοι που σε δύσκολους καιρούς στήριξαν την Ομόνοια, μα και οι επάνωξοι στον χώρο της ΕΕΜ, οι βιοπραγίες, τα έκτροπα, όλα αυτά έπρεπε να υποθούν, να καταγραφούν, ώστε να μείνουν ως υπενθύμηση για αυτούς που τα έζησαν και ως παρακαταθήκη για την νέα γενιά, για να μάθει την ιστορία του βορειοπυρικού ελληνισμού, να είναι υπερήφανη για τους αγώνες των ματαιράδων και των προγόνων της και πως αυτός ο αγώνας συνεχίζεται. Ήταν δύσκολο να συγκεντρωθεί το υλικό αυτό, διότι όλο το αρχείο της οργάνωσης, όπως είπε και ο κύριος Οντούλες, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, μαζί με τα προσωπικά μας αρχεία, κατασχέθηκαν από τη ΣΤΙΚ.
σύγκρινη αρμανική μουσική υπηρεσία. Και δεν έχουν επιστραφεί ακόμα. Ξεφυλίζοντας όμως περιοδικά εφημερίδες, στέλνοντας επιστολές σε πάρα πολλούς στηριζόμενους και στο δικό μου προσωπικό αρχείο, μετά την αποφυλάξη εννοείται, κατόρθωσα να συγκεντρώσω αρχικό υλικό, να το επιμεληθώ και να το συναρμόσω ανά έτη και όχι θεματικά, για να προβληθούν καλύτερα όλα τα πεπραγμένα του χώρου, ώστε να παρουσιάσουν τη δράση και την πορεία της Ομόνοιας, μα και την κατάσταση της εθνικής ελληνικής μενότητας στα 30 τελευταία χρόνια για μέσω αυτού του βιβλίου, το οποίο νομίζω θα είναι ένα αναμφισβήτητο ιστορικό ντοκουμέντο για τους αναγνώστες και τους μελετητές της νεότερης ιστορίας του βόρειο-πυρετικού ελληνισμού. Στο βιβλίο καθρεφτίζονται και οι αδυναμίες που προβλήθηκαν στην πάροδο του χρόνου, εννοείται, και οι προσπάθειες ατόμων και ομάδων για την περαιτέρω αναβάθμιση της οργάνωσης Ομόνοιας. Προβάλλονται επίσης συμπαράσταση και διαμαρτυρίες για την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές που δρούν στην Αλβανία. Ο αναγνώσεις επίσης θα γνωρίσει και τα άρθρα της σήμασης πλαίσιο και των διεθνών οργανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πάνω στα οποία είναι πλαισιωμένα τα αιτήματα της εθνικής ελληνικής μενότητας και που δικαίως ζητά την εφαρμογή τους. Και τέλος, το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο και με πάρα πολλές φωτογραφίες, γιατί όπως λέει και το ρητό, μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Από όσα τονίσαμε, συμπεράνομαι ότι οι Έλληνες βορειοπυρώτες, παρά τη συρρήκνωση και την αφομοίωση που υπέστησαν, παρά τις προσπάθειες αλλίωσης στο διάβα των χρόνων, έμειναν εργατικοί, τίμοι, αγαθοποιοί, φιλομαθείς, νομοταγείς, φιλελληνικοί και ως τέτοιοι, θα βρουν τη δύναμη να βγουν από το σταυροδρόμιο που τους έχουν οδηγήσει και όπως το βιβλίο αυτό θα επαναφέρει μνήμες ένδοξες και θα προσθέσει έναν γκρίκο στην αδένα της νεότερης βορειοπυρετικής ιστορίας. Εμείς οι βορειοπυρετές κλείνοντας δεν το βάζουμε κάτω. Προχωρούμε. Διότι είμαστε Έλληνες και όταν αναστενάζουμε και όταν φτιάχνουμε όνειρα. Είμασταν και είμαστε Έλληνες σε τούτα τα Άγια πατρόχωματά μας με τα αρχαία αμφιθέατρα, τις πανάρχες εκκλησίες και την ψυχή μας γεμάτη λεβέντικους υπηρετικούς σκοπούς. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, για τους αγώνες μας, για το είναι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο και την προσφορά. Θα πάρουμε λίγες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, όχι τοποθετήσεις, μόνο ερωτήσεις. Το πολύ δεύτερο, μην κάνετε τοποθετήσεις, δεν θα απαντηθούν σε βασίλειο με τον χρόνο των μητρών και του συγγραφέα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαθρίστο που μας έδωσε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία να μάθουμε ή να ξαναθυμηθούμε πολύ σημαντικά η ΟΑΦ της ελληνικής ιστορίας, αλλά και τις προσπάθειες του κομματιού του ελληνισμού να διατηρήσει ήθη και έθιμα σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς, αλλά και τους άλλους ομιλητές που παρουσίασαν τον βίο σας, και τους άλλους κυρίως γιατί έχουν μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά δρόμια της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες και τον Πρέσβη Λεωνιά. Θέλω να ρωτήσω ποια πιστεύετε εσείς, που ίσως είναι διαφορετικό από την απάντηση των άλλων ομιλητών παρουσιαστών, ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά προβλήματα της ελληνικής πολιτικής, στο να αισθάνεστε σε μεγάλο βαθμό ότι στην πορεία των δεκαετιών δεν ήταν στο ύψος ίσως των περιστάσεων. Ποια πιστεύετε λοιπόν ότι είναι τα προβλήματα του ελληνικού κράτους που συμμετείχε μόνο τη Αλβανία. Το ίδιο και η πολιτική με τη μεγάλη εμπειρία του στα κόμματα, στις κοινοβουλευτικές ομάδες, στα ταξίδια κλπ. Ποια πιστεύουν ότι είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία
δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, ώστε σήμερα, 30 χρόνια μετά, να ξαναμιλάμε για επανάληψη του ήλιου της ίδιας κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πρέμη σε έκανε το ερώτημα γενικώς, αλλά ευχαρίστω θα απαντήσει ο κύριος. Κοιτάξτε, εμένα μου είναι δύσκολο και καταρχήν το ανέφερα ο ίδιος. Συνεπώς είναι το ερώτημά σας ενισχύει, μάλλον μπαίνει πάνω σε αυτό το οποίο επιχείρησα να πω επανειλημμένα, ότι δεν υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα. Συνέχεια και σταθερότητα ακόμα και κατά τη διάρκεια της ηττίας κυβερνήσεων, δύο κυβερνήσεων. Παλιά, δεν συμβαίνει πλέον, γιατί στα βασικά θέματα υπάρχει μια συνέχεια, έστω και αν είναι επειδή και δεν πολύ ομολογείται. Σε σχέση με την Αλβανία, δυστυχώς, έχουμε ένα εκκρεμές. Θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το 2013, όταν δηλαδή πριν εκλεγεί ο πρωθυπουργός του κ. Ράμα, χαίρεται στην Ελλάδα. Πριν εκλεγεί, περίπου 20 μέρες πριν από τις εκλογές στην Αλβανία, τον Ιούνιο, ήταν πολύ καλό και τότε. Ενώ συνδιαδηλώσεις στους πολιτικούς με τους οποίους συναντήθηκε, κυρίως στην κυβέρνηση, η οποία συναντήθηκε, ότι ο πρωθυπουργός θα λύσει όλα τα εκλεγή προβλήματα. Ποια ήταν τα εκλεγή προβλήματα από το 2013, είναι τα προβλήματα τα οποία έχει κυρίως το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 2009, ζητώντας από την Βουλή της Αλβανίας να μην προχωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που είχαν υπογράψει τον Απρίλιο του 2009 η τότε Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη, με τον Αλβανό ομολογό της, τον κύριο Μπάσα, αλλά διότι ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα και το Σύνταγμα της Αλβανίας. Κοινή συνενέση, το Αλβανικό Κοινοβούλιο την παρέκρυψε στο ανώτατο δικαστήριο. Την απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου 2009 την γνωρίζουμε όλοι και είναι γραμμένη η συναλβανική μεν γλώσσα, αλλά στην πραγματικότητα τα κείμενα έχουν γραφεί από αρμόδιους άλλες χώρες. Το οποίο δεν συνέφερε καθόλου η συμφωνία που υπογραφεί με την Ελλάδα το 2009, διότι δεν είχε δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο. Ο κύριος Ράμα σε αυτό το θέμα έδωσε διαβεβαιώσεις. Ήταν σημαντικό για μας. Μόλις ανέλαβε ο Σπουδούλος, έκανε αυτά που είχε κάνει και ως αρχηγός, ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εγώ έχω μια δυσκολία, ξέρετε, να το περιέργω δημόσια, έχω μεγάλη ευκολία να το γράφω, αλλά έχουμε απέναντί μας πολιτικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι στη σχέση με την Ελλάδα πρέπει δικαίως να εκπροσωπούν τη σχολή της πολιτικής αναξιοπιστίας. Συνεπώς θέλει με πολύ μεγάλη γνώση και κυρίως να γνωρίζουμε σε βάθος χρόνο την κατάσταση στην Αλβανία, το πώς λειτουργεί η Αλβανία, το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες της Αλβανίας, το πόσο άριστη γνώση έχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί της και οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες των Ελλήνων, τον τόπο που σκεφτόμαστε και του σταθερότητας ή αστάθειας στη διάρκεια των αποφάσεων που έχουν. Συνοψίζω το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ακριβώς η έλλειψη συνέχειας και σταθερότητας. Συνεπώς, αυτό ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει, όχι γενικά, αλλά ειδικότερα για την Αλβανία, σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση με την Αλβανία. Αν διαβάσετε τα νέα αυτά κεφάλαια, θα δείτε πόσο αποτελούν να τυραθεί το προηγούμενο. Προτιμώ να μιλάω σε επίτροπα. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, κυρία Πρέσβη. Έχω απαντήσει αναφέροντας την ενότητα στην Αλβανία ως παράδειγμα μιας γενικότερης στάσης. Γιατί η Αλβανία ως χώρα πολύ καλή στρατηγική πολιτική δεν είχε καταληφθεί. Ακόμα και τα πιο παράλογα κόμματα που είχε συνέβη αυτό. Όχι, δηλαδή παρακολουθούν την εθνική στρατηγική, αλλά στα επιμέρους δεν δίνουν την όπως επιτρέπει. Φοβόμαστε να υψώσουμε πολλές φορές το πρόβλημα μας και ανάμεσα στους υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης παρατηρείται το φαινόμενο της ασυνέπειας. Μου είπε ο κύριος Μαγκαζόπουλος, το είπε καλύτερα από τις αστυνομίες. Πάντως, αυτό για μένα είναι το πρόβλημα. Έκανα και στην παρέμβαση στην αστυνομία μου μια αναφορά και στην πρωτοβουλιακή παρέμβαση της Ελλάδας για την Ουγγαρία και για την Ρουμανία. Να μπουν γρήγορα στον άνθρωπο, να μπουν γρήγορα στην Ουγγαρία. Δεν μας το ανταπέδωσε. Δηλαδή, δίνω και παίρνω αυτή την προσοληψία και την ξεχνάω. Αυτό γίνεται πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το υπογραμμίσω σε μια ανέκτημα που είσαι όλες οι χαρές και ουγγίες παραγωγές. Είναι ένα μόνο φαινόμενο. Κύριε Καλαρίδη, με τη συνέντευξη του κύριου Συρίγου, μπορώ να προσθέσω δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακαλώ και να μην παρακαλώ. Κύριε, δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, παλαιότερα, πάλι για τη Χιμάρα. Ξέρετε στη Χιμάρα, το 2019, η σημερινή κυβέρνηση της Αλβανίας δεν επέτρεψε στον κύριο Βελέη να είναι υποψήφιος. Με άλλα, η σημερινή κυβέρνηση της Αλβανίας το 2019 δεν του επέτρεψε να είναι υποψήφιος. Το 2018 είχαν γίνει πλέον πάρα πολλές εκτροπές από τον τότε και σημερινό δήμαρχο Χιμάρας και υποχρεώθηκε η ελληνική διοίκηση να του επιβάλλει ένα περιοριστικό μέτρο. Εθνικό, κυρίαρχο, διοικητικό, περιοριστικό μέτρο. Ξέρετε, αυτό μέτρο για την Ελλάδα είναι χρόνος μηδέν, κόστος πολιτικό μηδέν και μεγάλο και πολύ αποδοτικό. Είναι, δεν μπορεί να μπει στην Ελλάδα. Και δεν είναι εθνικό μέτρο, είναι αντίμετρα στα διαδικτικά μέτρα τα οποία έλαβε η ΓΑΕ κυβερνήση Αλβανίας 2000, 2003, δημοτικές εκλογές, 2010, υπόθεση δολοφονία Αλέξανδρου Γκούμα, 2018, μετά από κάτι η Αλβανία έλαβε μέτρα, απαγόρευσε την είσοδο στην Αλβανία Ελλήνων υπηκόων, όχι βοηθειωτών, Ελλήνων. Άρα θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο, Κώστα Δημητρόπουλου. Απόλυτα δικαιολογημένο για την Ελλάδα να λάβει ένα εθνικό κυρίαρχο διοικητικό μέτρο χωρίς πια την έμπιση κανένας. Η όλη διαδικασία τελειώνει σε 20 λεπτά. Αυτό δεν έγινε καν, οφείλω να το πω, γιατί εκεί νιώθω μια αδυναμία να πείσουμε από τις 14 έγιναν εκλογές στη Χιμάρα, από τις 16 Μαΐου συνεχώς λένε ότι αυτά τα μέτρα, ξεκινώντας από τα χαμηλά χαρακτηριστικά όργανα. Κυρία Πρέσβη, να ευχαριστήσω για την εξαιρετική ερώτηση και να ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον που δείχνετε, παρότι είστε μικρόχρονο το διάστημα στην διεύθυνση, για το υπνές ενδιαφέρον που από ό,τι μου έχουν πει όλοι οι συνομιλητές σας δείχνετε για τα τεκτενόμενα στην ελληνική ενότητα. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2009 η Αλβανία εντάσσεται στο ΝΑΤΟ. Το αντάλλαγμα που παίρνει είναι η συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Το Νοέμβριο του 2010, ενώ έχει ήδη γίνει προσφυγή, δεν εφαρμόζεται η συμφωνία, δεχόμαστε να ενταχθεί η Αλβανία στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεως για τα κράτη-μέλη. Εκεί έπρεπε να πούμε, κύριοι, για να σας το δώσουμε, πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμφωνία την προηγούμενη. Δεν το κάνουν. Κολυσιαργούν. Τον Ιούνιο του 2014,
συμφωνούμε για την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας για ένταξη χώρας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο συντεράσματα. Πρώτον, στις ελληνοαλβανικές σχέσεις δεν κατανοούνται οι κινήσεις καλής θελήσεως. Υπάρχει μια εγενής, εγώ θα έλεγα όχι μόνο αλβανική, βαλκανική καχυποψία, αλλά στην Αλβανία είναι πολύ πιο έντονη. Τέτοιες κινήσεις, όταν μου δίνεις κάτι χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα, σημαίνει αδυναμία από την πλευρά σου. Είσαι αδύναμος και το κάνεις. Όταν παίρναμε, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου παίρνανε τη σύνταξή τους στην Αλβανία, λέγανε στα καφενεία, α, η Ευρωπαϊκή Ένωση το δίνει. Δεν το δίνει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα το έκοψε όταν άρχισε η κρίση, τότε η κακιά η Ελλάδα το έκοψε. Δεν αντιλαμβάνονται κινήσεις καλής θελήσεως. Σου λέει για να το κάνεις κάποιος άλλος επιέζει, είσαι αδύναμος, κάτι κάνεις. Όταν δίνεις κάτι, πρέπει να παίρνεις αντάλλαγμα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και το δεύτερο σημείο. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Οι Αλβανοί υποσχέθηκαν το 2021 ότι θα προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχουμε διαρκείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, όπου δεν τους αφήνουν στα χωριά κάτω του Βούρκου, των Αγίων 40, του Αλιοκάστρου. Η περιουσία δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο έχει στη Χιμάρα. Στη Χιμάρα είναι πολύ πιο έντονο. Στην πραγματικότητα όμως κανένας δεν έχει περιουσία. Αυτό, δηλαδή, τα αλβανικά πισωγυρίσματα πρέπει να έχουν συνέπειες. Και εγώ εντοπίζω τις συνέπειες στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Δηλαδή, και ολοκληρώνω με αυτό. Όταν τους δώσαμε το 14 την απαλλαγή από το καθεστώς βίζας, έπρεπε να ρωτούσαμε το πολύ απλό. Πόσοι παραβιάζουν τους όρους εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πόσοι παραβιάζουν το τρίμηνο που λέει ο νόμος. Σας το είχα ψάξει το 14 που ήμουν γενικό γραμματέα και έλεγε ψηφιστό ότι ήταν το 40%. Τεράστιο νούμερο. Μόνο με αυτό πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λες να κοπεί τώρα το πρόγραμμα. Έτσι καταλαβαίνουν. Λογική πιέσεων. Και επαναλαμβάνω, λογική πιέσεων με πολιτισμένο, με ευρωπαϊκό τρόπο, με βρυξελιώτικο τρόπο που λέγαμε την άλλη φορά. Όχι άλλα πράγματα, όχι επιχειρήσεις σκούπα, όχι απελάσεις, όχι τέτοια πράγματα. Καθαρή όρη του παιχνιδιού για να ξέρει ο άλλος τι γίνεται. Εγώ δεν θα πω τόσο πρακτικά όπως τα λένε οι αξιόλογοι μιλητές. Εγώ θα σα πω μόνο ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Μαλάς, ότι η πολιτική των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων πρέπει να είναι σταθερή και ο έλεγχος αυτής της πολιτικής. Θέλω, όταν λέει, κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάποιο υπόμνημα, ποιο είναι ο μέλλοντης, ή κάνουμε μια διαμαρτυρία και τα ρίξαμε στο κομμάτι των αχρήστων, ή παρακολουθούμε ότι ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η πολιτική των εκάστοτε αλβανικών κυβερνήσεων από την εποχή του Ζώκου Ακόλου και μέχρι σήμερα είναι η συρρήκνωση του βορειοπολιτικού δυτισμού, η εφομοίωσή του και η δίωξή του. Οπότε, ο κ. Καλές είπε πάρα πολύ ότι η Βουλγαρία με πόσο έχει πέρα και σαν τοπιά, είναι γύρω στους 3.500 και ανάμεσα τους. Να αλλάξουν το σύνταγμα. Ενώ εμείς όταν ήταν η προσωπία δική μας, δηλαδή είπε στη Μόσχα στην αυτό ότι είμαστε 300.000 και είναι μια εθνική ελληνική μειονότητα, τότε ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η πολιτική προς μια εθνική ελληνική μειονότητα, αυτό τα λέει όλα, πες το. Η αίσθηση που αποκομίζει παρακολουθώντα το προεκλογικό σε όλε τι μεταπτώσει και την εξέλιξή του, τουλάχιστον από το 1956 και μετά, η Ελλάδα ουδέποτε ήταν πιστική στο ότι ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει όντω τα δικαιώματα τη μειονότητα. Έδινε την εντύπωση ότι θέλει να κάνει μια διαχείριση να μην σηκώνεται σκόνη. Αυτό οι άλλοι το αντιλήφθηκαν. Και επίση ήταν βέβαιοι ότι ό,τι και να γίνει δεν θα έχουν ποτέ πραγματικό κόστο. Ότι θα είναι κάποια αντίδραση κυρίως για λόγους εσωτερικής δικής μας κατανάλωσης και όχι επί παρκτού πραγματικού διπλωματικού πεδίου πίεσης. Δεν είμαστε ποτέ πιστικοί ότι ενδιαφερόμαστε για το γεγονός όπως κάνουν όλοι οι άλλοι, ακόμα και με ανύπαρκτες μειονότητες. Άλλοι για να αποκτήσουν μοχλό πίεσης
εφευρίσκουν ανύπαρκτες κοινότητες. Εμείς με μια πολυπληθή διεθνώς αναγνωρισμένη, και αυτό ήταν διαχρονικό, διακομματικό, με διάφορες διακυμάνσεις, δεν λέω ότι όλοι είναι ελληνικοί, αλλά γενική γραμμή, γενική αντίληψη τουλάχιστον που προσλάβανε οι Αλβανοί, και όχι μόνο οι Αλβανοί, αλλά και οι άλλοι που πίεζαν, γιατί σε διάφορες ώρες το φύση, μάλλον το παρασκήνιο, θα μας πίεζουν διάφορα για διάφορα θέματα, μαζέψτε το, γιατί πάντα κάποιο θέμα υπήρχε. Έτσι, μία θα ήταν η διεύθυνση του ΝΑΤΟ, μία η Ευρωπαϊκή Πορεία. Μονίμως η Ελλάδα είχαν εκπαιδευτεί οι άλλοι ότι η Ελλάδα πιέσεται και θα το μαζέψει. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι Αλβανοί και έτσι αυτό και να κάνουν δεν θα έχουν κόστο. Το αντίστοιχο και οι άλλοι, και αυτό είχε ως το κόστος δεν ήταν μόνο στους αντιπάλους. Το κόστος ήταν και στους εταίρους και συμπάγους, όπου εκεί αντιλήφθηκαν ότι μια χώρα, ένα κράτος, το οποίο δεν μπορεί να υπερασπιστεί πραγματικά δικά του ζητήματα, ζωτικά κιόλας, δεν θα είναι αξιόπιστο για άλλα ζητήματα. Στην τύχη θέλω να πω και σε άλλα, που θα βάζει αξιοπιστία σε άλλα ζητήματα. Αυτό. Θα διαβάσω κάτι από το βιβλίο του δάσκαλου, συγγραφέα και αγωνιστή Βαγγέλη Παπαχρήστου. Είναι τιμή μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ μπροστά στην ιστορία, γιατί θεωρώ το βιβλίο ένα ιστορικό που κάνει μια αναδρομή για τον τόπο μας, για την ιστορία της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Κατάγομαι από το Δήμο Φοινίκης της Βορείου Ηφείρου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι προσπάθειες γίνονται να μας δημιουργήσουν ένα δύσκολο ψυχολογικό κλίμα, να μας αφανίσουν από τον τόπο μας. Δεν γνώρισαν ακόμα ότι εμείς οι Έλληνες μειονοτικοί θα μείνουμε εδώ, στα πάτριά μας εδάφη. Ας ρωτήσουν την ιστορία. Σήμερα γράφεται η ιστορία με 30 χρόνια από τον Βαγγέλη Παπαχρήστο. Και σήμερα αυτό που θα διαβάσω είναι πολύ πιο επίκαιρο το 2024, ενώ μιλάει για το 1991. Παιδιά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, όπου και αν βρίσκεται, φροντίστε τον τόπο σας και το λαό σας. Είναι η ώρα του χρέους, είναι η ώρα της ανταπόκρισης, και χρέος θα πει να οργανωθούμε, και ανταπόκριση θα πει να ακούσουμε τη φωνή του τόπου μας. Να υπερασπίσουμε τα σπίτια μας, να υπερασπίσουμε τους γονείς μας και τις αδερφές μας, να υπερασπίσουμε εκείνη τη λίγη περιουσία που έχει απομείνει στα σπίτια μας. Σήμερα είναι πολύ πιο επίκαιρο μπροστά στις προκλήσεις και στις ανάγκες της εποχής. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ο καθένας μας να πράξει το χρέος τους. Να θέλουμε να υπάρχει ελληνικό κοινό. Κύριε Γραφούλη, κύριε Οικονόμου, κύριε Σιγή, ευχαριστώ πάρα πολύ.